Αυτό που ζούμε αυτές τις μέρες είναι μια φαρσοκομωδία ανάμεσα στους συγκυβερνήτες μέχρι χθες. Σε μια κυβέρνηση που σε αγαστή συνεργασία 4 χρόνια τώρα τσάκισε το λαό, πήρε πίσω κατακτήσεις, αφαίρεσε δικαιώματα, φόρτωσε πάνω στα 2 μνημόνια του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας 1/3 βάρβαρο μνημόνιο. Και φτάσαμε σήμερα να υπάρχουν εκατοντάδες εφαρμοστικοί νόμοι, να είναι εδώ και να μείνουν για πολλά χρόνια, για να δημιουργούνται ματωμένα πλεονάσματα από το ξυζούσμα του λαού, για να τσακίζουν τη ζωή των εργατικών λαϊκών οικογενειών, υπηρετώντας την κερδοφορία του κεφαλαίου των μονοπωλιακών ομίλων. Να γιατί λέμε ότι οι διεργασίες στο αστικό πολιτικό σύστημα δεν έχουν καμία σχέση, είναι μακριά από τις πραγματικές ανάγκες και τις αγωνίες του λαού. Πρέπει να είναι καθαρό στους εργαζόμενους, στα πλατιά λαϊκά στρώματα των πόλεων και της Υπαίθρου. Η όποια ανασύνθεση, η όποια μορφή θα έχει η κυβέρνηση μετά τις διεργασίες, θα συνεχίσει με αμύωτη ένταση την ίδια αντιλαϊκή πολιτική. Προσιλωμένη στις ανάγκες του κεφαλαίου, με τη συμφωνία των Πρεσπών, περιπλέγεται τη χώρα, το λαό, όλο και πιο βαθιά στα αμερικανοτοϊκά σχέδια στην περιοχή, με το ψευδεπίγραφο αφήγημα της στρατηγικής αναβάθμισης της χώρας του λαού. Όχι, αυτή η αναβάθμιση θα είναι για την ελληνική αστική τάξη, που θα πέσει μαζί με τις άλλες σύγενες, τις άλλες αστικές τάξεις της περιοχής, τους Αμερικάνους, τους Ευρωπαίους, να κατασπαράξουν τον πλούτο των ιδρώτα των λαών της περιοχής. Ζητάτε ψήφο εμπιστοσύνης για να συνεχίσετε τη βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική στους χώρους δουλειάς, με εργασιακές σχέσεις ζούγκλας, χωρίς μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, φτηνό εργατικό δυναμικό στο βωμό της κυκλοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Ζητάτε ψήφο εμπιστοσύνης να συνεχίζετε την ίδια αντιλαϊκή πολιτική στην υγεία, που καθημερινά μετατρέπεται σε εμπόρευμα, το φάρμακο, η πρόνοια, η κοινωνική ασφάλιση, στην παιδεία. Όλα αυτά τα θεωρείτε κόστος, ανοίγετε διάπλατα το δρόμο στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Ζητάτε ψήφο εμπιστοσύνης για να συνεχίσετε την ολομέτωπη επίθεση στη φτωχή και μεσαία αγροτιά, υλοποιώντας τις κατευθύνσεις της κοινής αγροτικής πολιτικής, υπηρετώντας τις μεγάλες καπιταλιστικές εκμεταλλεύσεις στον χώρο της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής. Με την πολιτική σας όλα αυτά τα χρόνια, στον χώρο της αγροτικής οικονομίας, εφαρμόζετε με ευλάβεια τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παίρνοντας τη σκητάλη από τους προηγούμενους, και συνεχίζετε αυτή την πολιτική με πιο γρήγορους ρυθμούς, εκτοξεύοντας το κόστος παραγωγής, πανάκριβα μέσα και εφόδια, μηχανήματα, πανάκριβο ρεύμα, πετρέλαιο, φορολογιστία, χαράτσια στον ένφια, στον ΕΛΓΑ, ασφαλιστικές εισφορές. Αυτή η πολιτική δεν αφήνει κανένα περιθώριο επιβίωσης σε φτωχούς αγρότες και κτηνοτρόφους, που από την μία μεριά οι χαμηλές ανοιχτές τιμές, σε πολλές περιπτώσεις σε απληρωσιά, και ακόμα αναγκάζονται οι φτωχοί παραγωγοί να συμπιέζουν τις τιμές στα προϊόντα τους για να στηθούν απέναντι στα προϊόντα των καπιταλιστικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Αυτό τους οδηγεί να είναι από χέρι χαμένοι, να εκτοπίζονται βία, να οδηγούνται σε ξεκλήρισμα. Για να περάσει αυτή η πολιτική σας, κρύβετε τους ταξικούς αντίπαλους του φτωχομεσαίου αγροκτηνοτρόφιου, που είναι οι βιομήχανοι, οι μεγαλέμποροι, και βάζετε στο ίδιο τσουβάλι τους φτωχομεσαίους κτηνοτρόφους με τα μονοπόλια μεταποίησης, συσκευασίας και διανομής αγροτικών προϊόντων, και πουλάτε τα παραμύθια των κεφαλοκρατών και δημιουργείτε αυταπάτες με τις διαπαγγελματικές, με τη συμβουλευτική γεωργία, ότι δήθεν θα εξασφαλίσουν άμεση πληρωμή του μόχθου του μικρομεσαίου παραγωγού. Τα αποτελέσματα τα ζουν στο πετσί τους οι φτωχοί αγρότες και κτηνοτρόφοι που πουλάνε το προϊόν μπιτ παρά, όπως το γάλα και το βαμπάκι. Προωθείτε σε αυτή την κατεύθυνση την ακόμη μεγαλύτερη συγκέντρωση της γης της παραγωγής σε λίγα χέρια μεγάλων καπιταλιστικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων, που άλλωστε αυτή είναι και η προμετωπίδα της κοινής αγροτικής πολιτικής. Βέβαια, προπαγανδίζετε, κρύβετε την αλήθεια από τους παραγωγούς. Τους λέτε ότι δεν φταίει το καπιταλιστικό σύστημα που προτεύει το κέρδος, που κανόνας του είναι το μεγάλο ψάρι να τρώει το μικρό. Καλλιεργείτε προσδοκίες ότι μέσα από τη συμμετοχή τους σε συνεργατικά σχήματα, ομάδες παραγωγών θα τελειώσουν τα βάσανά τους, και στο τέλος έχουμε τη χρεοκοπία τους, τη θηλιά των χρεών να τους πνίγει. 38 παράδειγμα είναι ο συνεταιρισμός των Θεσσαλών κτηνοτρόφων Θες Γάλα, που πολυδιαφημίστηκε το προηγούμενο διάστημα και τώρα οδηγείται στη χρεοκοπία στα χέρια των τραπεζών μεγαλοπεχειρηματιών. Στο στόχαστρό σας
είναι οι μικροί και το λέμε ξεκάθαρα και εξάστερα ότι είστε κυβέρνηση του κεφαλαίου και εσείς και οι προηγούμενες που κυριολεκτικά ματώνουν το φτωχό και μεσαίο αγρότη και δίνουν γη και ύδρο στα μονοπόλια. Για όλα αυτά δεν πρέπει φτωχή και μεσαία αγροτιά να σας δώσει ψήφο εμπιστοσύνης. Η κατάσταση αυτή δεν σημαίνει ότι είναι αδιέξοδη. Λύση υπάρχει και δεν βρίσκεται ούτε στις σημερινές ομάδες παραγωγών, ούτε στους συνεταιρισμούς των μεγαλοαγροτών. Το ΚΚΕ λέει ότι υπάρχει διέξοδος για όλους τους ανθρώπους του μόχθου, της αγροτικής παραγωγής. Υπάρχει λύση που ειλικρινά συμφέρει τους πολλούς ενάντια στη φτώχεια, την ανεργία και το ξεκλήρισμα. Υπάρχει δρόμος με το λαό στην εξουσία, με κοινωνικοποιημένες στις καπιταλιστικές εκμεταλλεύσεις, τη γη, τα συγκεντρωμένα μηχανοποιημένα μέσα παραγωγής, τις κρατικές υποδομές, το εμπόριο, με άμεση ένταξή του στο κεντρικό πανεθνικό επιστημονικό σχεδιασμό για την οργάνωση της οικονομίας, για την ανάπτυξη προς όφελος του λαού. Το ΚΚΕ, με όλες τις δυνάμεις που διαθέτει, θα βρίσκεται στα μπλόκα της αγροτιάς που ξεκινάνε σε λίγες μέρες, στους αγώνες τους. Θα βρίσκεται και εδώ μέσα, διεκδικώντας, παλεύοντας, πιέζοντας με κάθε τρόπο και μέσω την κυβέρνηση, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν άμεσα ζωτικά αιτήματα των αγροτών και φυσικά να ανοίξει ο δρόμος μέσα από τη διαδικασία του οργανωμένου αγώνα, της συνεχούς πάλης, ο δρόμος για να επιληθούν οριστικά τα προβλήματα με βάση την πρόταση που μόλις αναφέραμε. Μπροστά μας είναι ο δρόμος για τη λαϊκή, κοινωνική, οικονομική, πολιτική διέξοδο και προοπτική. Ο αγώνας βέβαια θα είναι δύσκολος, δεν είναι εύκολος, αλλά η κοινωνική συμμαχία με ισχυρό ΚΚΕ είναι μονόδρομος για την ανατροπή, για την αλλαγή του αρνητικού σχετισμού που υπάρχει σήμερα. Ανάμεσα δηλαδή σε εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενος, προϋπόθεση είναι για την οικονομία και την κοινωνία να υπάρχει το κριτήριο της ικανοποίησης των λαϊκών αγών. Τώρα ψήφο εμπιστοσύνης παίρνετε καθημερινά από τους εταίρους σας, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, τους μονοπωλιακούς ομίλους και παίρνετε άριστα. Κάνετε πολύ καλά τη βρώμικη δουλειά παντού και είναι νοπήκη η ψήφος εμπιστοσύνης από την κυρία Μέρκελ. Για όλα αυτά τα κατορθώματά σας. Βέβαια, επιστρατεύετε και την τακτική του φόβου με το ψευτοδήλημα ή αν δεν υπάρχει σταθερότητα, δεν θα περάσουν τα μέτρα ψίχουλα οι παροχές του κουκουμίου. Τώρα οι εργαζόμενοι, η φτωχή αγροτιά, η νεολαία που στενάζει από την πολιτική, η λαϊκή οικογένεια που ξεπαγιάζει, που ζει με τον εφιάλτη των πληστηριασμών, δεν έχει να περιμένει κάτι καλό. Δεν έχει κανένα λόγο να σας δώσει ψήφο εμπιστοσύνης, να αξιοποιήσει την πείρα από αυτά που βιώνει καθημερινά, από τις πολιτικές όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά, από τις συναλλαγές, από το ανακάτημα της αντιλαϊκής τράπουλας, από τους σωτήρες που αποδείχτηκαν κάλπικοι, από τους αντιμνημονιακούς που έγιναν πιο φανατικοί από τους μνημονιακούς, ο λαός να μην πέσει στην παγίδα, στο ψευτοδήλημα του νέου δίπολου δεξιά τη δεξιά. Μοιάζεται σαν σταγόνες νερό, γι' αυτό έχουν μεταγραφές μετακινήσεις, οι αποστάσεις μεταξύ σας έχουν μηδενιστεί. Ο λαός πρέπει να κάνει τη διαφορά, να κάνει τώρα το μεγάλο βήμα, να μην δείξει καμία ανοχή, να μην έχει καμία αναμονή, να μην ψάχνει κάλπικες διαφορές, γιατί πραγματικές δεν υπάρχουν. Η επόμενη ημέρα θα είναι διαμετρική και χειρότερη από την προηγούμενη. Να βγει στο προσκήνιο, να γίνει κριτήριο ψήφου η ίδια του η ζωή, να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης, να δυναμώσει παντού σε όλες τις κάλπες που θα στηθούν το επόμενο διάστημα, να δώσει δύναμη σε εκείνη την πολιτική δύναμη που στάθηκε δίπλα του στο πλευρό του Αταλάντα αυτά τα χρόνια. Το ΚΚΕ, τη γνήσια λαϊκή αντιπολίτευση που μπορεί να κάνει τη διαφορά για το λαό και τις ανάγκες του.